Βρε καλώς τα πόνε εμένα τα παιδιά, τι μου γίνεστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη λατρεμένο σας plot twist. Άλλαξα λίγο το φόντο, δεν θα μείνει έτσι, εννοείται, είναι χάλια, δεν μου αρέσει καθόλου, απλά ήθελα να το αλλάξω λιγουλάκι για το plot twist για να μην είναι ίδιο και να μην φαίνεται έτσι πάρα πολύ σηκάτο όπως είναι στα προηγούμενα βίντεο, οπότε γι' αυτό συμβαίνει αυτό το πράγμα πίσω μου. Βέβαια τα plot twist εγώ θέλω να τα γυρίζω σε ένα στούντιο που θα φτιάξω, που θα είναι συγκλονιστικό, δεν μοιράζομαι τίποτα, δεν φαντάζεστε αυτό που ετοιμάζω, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο βέβαια γιατί τα μαγαζιά είναι κλειστά, καταλαβαίνετε και δυσκολεύομαι, αλλά τα plot twist και τα λίγο πιο fun βίντεο, αν πετύχει αυτό που έχω στο μυαλό μου, Χριστέ μου, θα είναι τέλειο. Λοιπόν, προς το παρόν θα βολευτούμε με αυτό εδώ πέρα τον αχταρμά. Σήμερα όμως θα μοιραστείτε τις δικές σας ιστορίες με τους πιο τοξικούς σας φίλους. Εγώ εντωμεταξύ σας είχα ζητήσει, ρε παιδιά, όταν το είχα ανεβάσει αυτό το story, να μην μου πείτε ιστορίες. Α, η φίλη μου πήγε με το αγόρι μου. Όλες οι ιστορίες ήταν έτσι ένα πράγμα. Δεν διαβάζετε, βρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι Παρασκευή βράδυ. Γύριζα ένα άλλο βίντεο που θα το δείτε σε λίγες μέρες. Αλλά εμένα το μυαλό μου δεν είχε σκαμπάσει ότι αύριο ανεβάζω βίντεο σήμερα για σας. Γενικά, να ξέρετε, εδώ ανεβάζω κάθε Σάββατο και Τρίτη. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε για τέτοιου είδους content, μπορείτε να κάνετε subscribe και πάμε στην πρώτη ιστορία. Κάτι άσχετο αλλά και σχετικό. Γιατί στο iPhone δεν μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή Google Forms. Χρησιμοποιώ το παλιό μου κινητό για να διαβάζω τις ιστορίες. Λοιπόν, άκου εδώ να δεις τι έκανε η καρχιά. Ξεκινάμε δυναμικά! Ήμασταν έξω για καφέ και τη ρώτησα αν έχω λερωθεί με περίοδο καθώς ήμουν στις μέρες μου. Να τονίσω ότι φορούσα ένα μπέζ κολλητό φόρεμα. Βρήκες και σήμερα όμως να βάλεις ένα μπέζ κολλητό φόρεμα, ρε φιλενάδα. Αφού κοιτάει, σκαλώνει, περιμένει λίγα δευτερόλεπτα και μου λέει: Όχι, όχι, είσαι μια χαρά, εντάξει. Στο μεταξύ, εγώ έβλεπα πολλά βλέμματα πάνω μου μέχρι να καθίσουμε στην καφετέρια. Και αυτή μετά άρχισε και βάζει τα γέλια λέγοντάς μου ότι τελικά έχω λερωθεί και πολύ μάλιστα, αλλά δεν μου το είπε για να περάσουμε μπροστά από τον Νίκο. Ένα παιδί που της άρεσε. Να, όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι girls supporting girls. Αυτό είναι girls wanting to get a D. You know what I mean? You know, very good English. I know my English very good. Proficiency of Cambridge. Αχα. Είχα μία φίλη που λες Βενετία μου που ζήλευε τρομερά και εμένα και το αγόρι μου, με αποτέλεσμα να κάνει ό,τι μπορεί με σκοπό να στραφεί εναντίον μου. Πήγαινε και του έλεγε συνεχώς ψέματα για υποτιθέμενα πράγματα που έλεγα εγώ πίσω από την πλάτη του. Κάποια στιγμή την είχα δει επίσης να κάθεται στα πόδια του και να χαϊδεύει τα μαλλιά του. Πολύ φίλη σου! Εντάξει, τώρα όμως αυτό ήταν πολύ κολλημένος μαζί μου και δεν υπήρχε περίπτωση να ενδώσει. Αφού χωρίσαμε, μετά από 2-3 μήνες τα φτιάξανε! Πολύ σε ήθελε, φιλενάδα! Αλλά το κάνανε για να μου τη σπάσουνε, γιατί εγώ τον χώρισα. Το ενδεχόμενο να αλλογουστάρονταν το απέκλεισε εντελώς. Όντας τότε σε σχέση με κοπέλα όμως, δεν έδωσα καμία σημασία. Η φίλη ξέρει να περνάει καλά όμως! Η φίλη έχει βρει το μαγικό κόλπο. Για να τους διώξεις τους τοξικούς, βρίσκεις μία φιλενάδα που τυχαίνει η φιλενάδα σου να είναι και σχέση σου. Και μετά, σε ευτυχισμένος άνθρωπος. Τη χειρότερη φίλη τη γνώρισα στη σχολή. Ήταν πολύ κομπλέ στην αρχή, διαβάζαμε μαζί, μέχρι που βρήκαμε και δουλειά μαζί. Τότε χώρισα όμως με το πρώην μου και μόλις βρήκα το καινούριο κομμενάκι, Βένι, αρχίσαν οι παραξενιές. Κάτι δεν της άρεσε, άρχισε να μου γκρινιάζει, εγώ γίνομαι 1000 κομμάτια για να προλαβαίνω να βλέπω και τους φίλους μου και τη σχέση μου και το μόνο που μου έλεγε ήταν πως τη γράφω. Για να μην στα πολυλογώ μια μέρα, κανονίζω να πάω θάλασσα με το αγόρι μου, την παίρνουμε μαζί μας και όταν ήμασταν μέσα στη θάλασσα έτσι και ήμασταν λίγο αγκαλίτσα κουχουχου χαχαχα, αυτή βγήκε έξω, έκατσε σε μια γωνίτσα και μετά δεν μας μιλούσε κιόλας. Λίγο καιρό μετά πήγα στο σπίτι μιας άλλης φίλης μου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Τι έγινε, περνάς καλά με την νέα σου κολλητή? Σοκ εγώ, πρώτη φορά τέτοια αντίδραση από φίλη μου. Μετά πολλά ξέκοψα. Ρε φιλανάδα, να σου πω όμως κάτι. Εγώ νομίζω ότι το κορίτσι σε θέλει. Και εμείς τη λαϊκή όλες λεσβίες είμαστε. Όχι, πέρα από την πλάκα, είναι αυτό το συνηθισμένο στυλ φίλου που είναι τέρμα κτητικός μαζί σου και δεν σου επιτρέπει να έχεις επαφές με οποιονδήποτε άλλο, είτε είναι σχέση, είτε είναι φίλος. Είναι οριακά σάικο, το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ. Αλλά εντάξει, τι ακάνεις. Κάνεις πέρα. Και πηγαίνει σε μια άλλη χωριανή. Άρε, Βένι, άνοιγες πληγές. Πριν 2 χρονάκια περίπου, είχα πει στην παρέα μου να έρθει στο σπίτι μου να αλλάξουμε το δωμάτιό μου. Γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω.
casual. Εκεί που φτιάχναμε το δωμάτιο λοιπόν, έφυγα για λίγο από εκεί και μία από την παρέα σκέφτηκε να μου κλέψει τους κωδικούς για όλα τα social media από ένα χαρτί που τους είχα γραμμένους. Έτσι. Όλα αυτά έγιναν Μάιο, αλλά εγώ το έμαθα τέλος καλοκαιριού. Και επί 3 μήνες το φίδι έβλεπε όλα τα μηνύματα, μέχρι και φωτογραφίες. Εν τέλει μου το είπε από μόνη της, αφού τα είχε δει όλα. Κι όμως καταλαβαίνεις, δεν έχουμε καμία σχέση μαζί της πια και λίγο έλειψε να πάω και στη δίωξη. Θα είχα πάθει ταράκουλο, ρε. Αν άνθρωπος μου έπαιρνε τους κωδικούς από τα social media. Χαίστηκα για τις συνομιλίες. Έχω τις πιο βαρετές συνομιλίες της γης. Δεν μπορεί άνθρωπος να κάνει συζήτηση μαζί μου για πάνω από 5 λεπτά. Απλά μετά χάνομαι. Αλλά Instagram και YouTube θα είχα τρελαθεί. Είναι σαν να σου χακάρουνε. Βέβαια, δεν προσπάθησε να σου τους κλέψει και καλά. Απλά παρακολουθούσε τι έκανες. Το οποίο είναι πάρα πολύ creepy. Γιατί, φίλε, μήπως είναι και αυτή κρυφά ερωτευμένη μαζί σου. Συνήθως αυτά τα story θα σας λέω χώρισέ τον. Στα ερωτικά δράματα βέβαια σας το λέω αυτό. Εδώ θα είμαι σπάσει σε γουστάρι. Έχω μία τουφίτσα εδώ μπροστά να τη βγάλω. Οχ, έβγαλα ένα ολοκένουργιο μαλλί. Έτσι να πετάς και τους φίλους σου. Η επί 6 χρόνια κολλητή μου, ενώ με έχει κάνει πέρα εδώ και ένα χρόνο, χωρίς λόγο, βγάζει βρώμες και λέει στον κόσμο ότι έχω πει κακίες για αυτούς. Και όχι, δεν είμαστε γυμνάσιο, 20 χρονών μουλάρες είμαστε! Σαν κερασάκι στη τούρτα, μαθαίνω ότι σκάρωσε ολόκληρη πλεκτάνη για να παιχτεί ένα σκηνικό, κατά το οποίο εγώ παρεξηγήθηκα με τον κολλητό μου, με αποτέλεσμα να μην θέλω να κάνω πια παρέα μαζί του. Παράλληλα, μέσα στην καραντίνα, με έκανε stalking από ψεύτικο προφίλ, ενώ με έχει κάνει block από το κανονικό. Της προφίλ σε όλα τα social media. Όσο δεν ασχολούμαι με την θλιβερή ύπαρξή της, τόσο συνεχίζει. Στεναχωριέμαι λιγάκι γιατί μαθαίνω ότι δεν τα πάει καλά με τη ζωή της και κατά κάποιο τρόπο φαίνεται από την ενασχόλησή της μαζί μου. Φίλοι, δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Μπορούσες απλά να με πάρεις ένα τηλέφωνο να μου πεις ό,τι θέλεις και πιθανότατα αν χρειάζεσαι βοήθεια. Φίλ, είσαι πάρα πολύ υπεράνω. Εγώ θα μου σπάσει bitch! Could you please? Βγήκε από μέσα μου κάτι άλλο. Το έχω περάσει και εγώ αυτό και μάλιστα πάρα πολύ πρόσφατα. Ήταν ένα άτομο σε κοινή παρέα. Ας πούμε ότι είμαι εγώ με μία τυχαία Μαρία και μία τυχαία Ναταλία. Ωραία. Έρχεται η Ναταλία και μου λέει: Πόπο Βενετία η Μαρία, το τι έλεγε για σένα, ότι είσαι έτσι και έτσι και έτσι. Και εν τέλει αυτά τα είχε πει εκείνη στην άλλη την κοπέλα και όχι η άλλη κοπέλα για εμένα. Το έχουμε ζήσει αυτό και εντάξει, ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Μοιράζουμε και δικές μου ιστορίες μαζί σας, αλλά δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Γνωριστήκαμε στον παιδικό σταθμό που δουλεύαμε. Εγώ, η φίλη και η παντρεμένη. Αφού μου την έπεφτε ο άντρας της παντρεμένης, μου την πέφτει μετά από λίγο καιρό και η παντρεμένη. Ήθελαν όλοι μαζί, καταλαβαίνεις. Καλησπέρα! Η φίλη έλεγε ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτή την όμορφη παρέα. Παρόλο που της είπα τι έγινε, ήταν σε φάση στα παπάρια μου, εγώ θέλω την παρέα. Την παντρεμένη την φώναζε μαμά για κάποιο λόγο, που λογικά είναι ότι την περνούσε 20 χρόνια. Fucked up situation! Πάρα πολύ creepy να φώναζε κάποιον μαμά. Και αφού την έκανα πέρα και την φίλη και την παντρεμένη, έρχεται η φίλη και μου λέει: Δεν καταλαβαίνω γιατί χάλασες έτσι την παρέα. Φιλανάδα, θα κάνουμε σεξάκι με ένα παντρεμένο ζευγαρί απλά για να μην χαλάσουμε την παρέα. Κάποιες ιστορίες σας νομίζω δεν είναι αληθινές και τις έχετε δει σε κάποια ταινία που εγώ τυχαίνει να μην έχω δει και απλά με τρολάρετε. Αλλά εντάξει, ας το πάρουμε ότι ήταν αληθινή ιστορία. Με παράτησε φίλος επειδή πάθανα κρίσης πανικού. Γύρισε και μου είπε: Κουράστηκα πια με το άγχος σου! Και έφυγε έτσι απλά. Φίλος της χρονιάς. Μουά, μπράβο, έβγε. Πάτα και εσύ, μαλάκα. Πρώτο έτος. Ήμασταν μία παρέα από πολλά κορίτσια στη σχολή. Ξέρεις τώρα που κάνουμε με όλους παρέα μέχρι να βρούμε με ποιος θα ταιριάξουμε. Ξέρω, ό,τι χειρότερο. Στο πρώτο έτος. Ναι, ό,τι χειρότερο και επίσης δεν θυμάσαι ποτέ όλων τα ονόματα. Η Κατερίνα, λοιπόν, μία από αυτές τις κοπέλες, φαινόταν πάρα πολύ καλή. Μέχρι που άρχισε να κράζει σε εμένα κάποια από τα άλλα κορίτσια. Αλλά εγώ το είχα πει στα άλλα τα κορίτσια. Το πες το κορέτσε! Και μετά από λίγο καιρό, όλες ξεκίνησαν να λένε ότι πηγαίνει στη μία και στην άλλη και τις κράζει. Κάπου εκεί καταλάβαμε ότι δεν ήταν στα καλάκια της και την κάναμε πέρα. Είναι η ίδια ιστορία με αυτό που σας έλεγα πριν. Με τη φίλη που πηγαίνει και λέει: Α, η Μαρία είπε αυτό, η Χριστίνα είπε αυτό. Και όλα τα έχει πει η ίδια. Τέλειο. Καλά, αυτό κάποια στιγμή γυρνάει boomerang και μένει ο άλλος μόνος του για πάντα, forever alone. Σαν τον φίλο εδώ πέρα, το κάγκουρα.
που δεν θα σταυρώσει σχέση για σχέση! Διακοπές 2014 και παρέα 5 κοριτσιών. Ας είναι εκείνη την ταινία με το τζιν. Ζούμε το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μας στο εξοχικό μου σε ένα κοντινό νησί. Αγόρια, φλερτ, ποτά, ξενύχτια απ' όλα. Έρχεται ο χειμώνας του ίδιου έτους και εγώ κάνω μια ριζική αλλαγή στη ζωή μου, παίρνοντας αποφάσεις για το ακαδημαϊκό μου μέλλον. Αποφάσεις που μάλλον ήθελα να πάρουν και οι υπόλοιποι στην παρέα, αλλά δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Το αποτέλεσμα, ένα μήνα μετά, οι υπόλοιπες 4 να κάνουν τις διακοπές τους στο εξοχικό μιας άλλης κοπέλας και εμένα να μην με καλούν με τη δικαιολογία «Έχεις πολλές υποχρεώσεις πλέον εσύ, δεν είσαι για εμάς». Όπως καταλαβαίνεις, 6 χρόνια μετά δεν βγάλαμε ποτέ άκρη γιατί τα σπάσαμε. Έλα ρε, αυτό είναι πολύ sad. Μάλλον ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που νιώθουν καλά έχοντας άτομα που είναι λίγο πιο μαζεμένα. Και όταν τα μαζεμένα άτομα είναι σφασί, πεταλουδίτσα και όχι κάποια, θυμώνουν και μαζεύονται γιατί σου λέει, αυτή κάνει καλύτερα πράγματα στη ζωή της από εμάς και ζηλεύουμε. Και δεν μας κάνει πατ-πατ στον εαυτό μας που δεν μοχθούμε για κάτι καλύτερο για τη δική μας τη ζωή. Σας τα έκανα λίγο έτσι, αλλά νομίζω καταλάβατε. Δηλαδή, με βλέπετε κάποια χρόνια. Κάποιοι από εσάς, οπότε θέλω να πιστεύω έχετε καταλάβει πόσο κουλά μιλάω στα βίντεο. Παράτησε τη φιλία μας, επειδή δεν ήθελα να πηγαίνω σε κλαμπ και να γνωρίζω γκόμενο συνέχεια. Της είπα ότι απλά δεν έχουμε τα ίδια γούστα στην καλοπέραση και μου είπε, τότε θα βρω άλλες να πηγαίνω και δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ. Τέλεια! Οριμότητα 100% η φίλη σου. Να σου πω όμως κάτι. Τώρα, όταν ανοίξουμε από τον κορονοϊό, αυτή τη φίλη δεν θα ήθελες να την έχεις παραμάσχαλα σε κάποιο κλαμπ, γιατί αυτή η φίλη ξεκάθαρα ξέρει να παρτάρει και όταν ανοίξουν τα πάντα εδώ πέρα κλαμπάκια ιστορίες θα γίνει σορδόν από κόσμο, οπότε θέλεις να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο σαν τη φίλη που παρτάρει συνέχεια. Δεν σου λέω τώρα εγώ τίποτα, ένα τηλέφωνο μπορείς να την πάρεις. Η καλύτερη μου φίλη που παρεπιπτόντως έγινε και γειτόνισά μου μετά από λίγα χρόνια φιλίας, θέλω πάρα πολύ να μείνω κοντά με έναν φίλο μου. Τύπου να είμαστε, να πηγαίνουμε με τις πιτζάμες ή με το βρακί. Στον από πάνω όροφο, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η φίλη λοιπόν, αφού βρήκε γκόμενο, θυμήθηκε να μου χτυπήσει το πόσα λάθη είχε ο χαρακτήρας μου. Και δεν έφτανε αυτό, αποφάσισε να κάνει κολλητό της τον δικό μου παιδικό κολλητό και να τον βάλει απέναντί μου. Καλό και αυτός δεν λέω, αλλά εντάξει, σκέψου να σου πιπηλάνε συνέχεια τα αυτιά με κατηγορίες, κάποια στιγμή θα επηρεαστεί και ο άνθρωπος. Πιο πολύ βασικά στεναχωρήθηκα για τον φίλο σου, γιατί ήταν παιδικός φίλος και αυτός θα έπρεπε να σε ξέρει. Και όταν έρχεται κάποιος και σου πιμιλάει, τέλεια, και σου πιπηλάει το μυαλό με μαλακίες, πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος λέει μαλακίες. Και να μην τον πιστεύεις, αλλά δεν. Καλό χάπατο και φίλος. Λενόδο να δηλώσει καλύτερα τους φίλους σου, δεν τα είδα πολύ καλά τα παιδάκια εδώ πέρα. Φιλοξενούσα μία φίλη μου στις διακοπές και έβρισκε συνέχεια κάτι να πει. Έψαχνε τρόπο για να νευριάζω όλη την ώρα. Εγώ δεν έδειχνα κάτι καψερή. Έφτασε σε σημείο να λέει «Μη μου μιλάς, θα πάθω κρίση πανικού». Μαρούσκα, το Εβιάν. Βασικά καλησπέρα σας, λέει εδώ πέρα η φίλη. Λοιπόν, πήγε το τσόκαρο. Πήγε το τσόκαρο και τα έφτιαξα με το αγόρι μου ενώ ήμασταν μαζί. Το αγόρι σου δηλαδή τι? Δεν έχει ευθύνη. Χωρίζουν την επομένη και τους δέχομαι και τους δύο. Χάπατο είσαι τώρα λίγο, συγγνώμη, εγώ στα λέω χήμα όμως. Αλλά όχι! Έπρεπε να φασωθεί και με το πιο μαλάκα πρώην μου η κυρία. Αυτά από εμένα. Περιεκτική και βασανισμένη. Μία λίγο πιο σοβαρή ιστορία. Εγώ λεσβία με ομοφοβικούς γονείς και η φίλη μου ο μεγαλύτερός μου υποστηρικτής. Κάθε μέρα της έλεγα πως κάθε φορά που οι γονείς μου έβλεπαν κάποιο γκέι, τους εύχονταν μέχρι και θάνατο και έλεγαν πάλι καλά που τα παιδιά μας είναι φυσιολογικά. Μία μέρα που κοιμόμουν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πως πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι όπως σηκώνομαι να φύγω, λέω στους γονείς μου ότι βγαίνω και ο πατέρας μου με τραβάει από το χέρι και με ρίχνει κάτω, λέγοντάς μου πως δεν έχω να πάω πουθενά, τον ρωτάω γιατί και μου είπε ότι τα έμαθε όλα και ότι ή θα γίνω άνθρωπος ή θα φύγω από το σπίτι. Δεν είχα καμία όρεξη να συζητήσω, οπότε μάζεψα όσα μπορούσα σε μία τσάντα και σηκώθηκα να πάω στην κολλητή μου. Φτάνω, της λέω τι έγινε και η απάντησή της ήταν: δεν πρόκειται ποτέ μου να φιλοξενήσω κάποια προβληματικιά στο σπίτι μου. Δεν είχα κανέναν άλλον παρά μόνο αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, πάω και μένω σε ένα μικρό δωματιάκι και μετά από 3 μέρες αποφασίζω να πάρω τη μητέρα μου, η οποία με ενημέρωσε ότι η κολλητή μου τους είπε τα πάντα για τη σεξουαλικότητά μου και ότι προσπάθησα να την κακοποιήσω σεξουαλικά και άλλα πολλά πράγματα που φυσικά δεν συνέβησαν. Δεν έμαθα ποτέ το λόγο που το έκανε και 4 χρόνια μετά είμαι ευτυχισμένη μακριά από τοξικούς ανθρώπους, όπως οι φίλες μου και ο πατέρας μου, με μια τέλεια σύντροφο την οποία αγαπάω σαν τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στην αρχή η φίλη σου σε υποστήριζε
Και μετά απλά αποφάσισα να σου καταστρέψει τη ζωή. Η χειρότερη κοπέλα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Χρήσα σε μισό, χέστηκα, βάλτο και στο βίντεο. Τη γνώρισα στο πρώτο έτος. Ήταν το δεύτερο άτομο που γνώρισα. Τέτοια τύχη είχα. Πολύ αστεία κοπέλα, όλο γέλια, χαχαχά. Όλο να εξυπηρετήσει τον κόσμο, να βοηθήσει τα νέα παιδιά να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Α, ήταν μια αγία. Πού να ξέρα που έμπλεξα. Η κοπέλα Βενετία βοηθάει τον κόσμο μόνο για να μπορεί μετά να σου ζητήσει κάτι που συνήθως είναι πιο δύσκολο. Αν μπορεί να πάρει κάτι από σένα, τότε είναι σίγουρο ότι θα γίνει και φίλη σου. Από μένα έπαιρνε σημειώσεις, από τον άλλον έπαιρνε τα ωραία του τα ρούχα, από τον παράλληλο δανειζόταν λεφτά. Αν δεν σε χρειάζεται, δεν σε κάνει και παρέα. Πάντα ξέρει τα πάντα, δηλαδή ο τάδε είναι μάλλον πολύ ανασφαλής και μου μίλησε απότομα γιατί έχει μεγάλη μύτη. Όχι, κούκλα μου, σου μιλάει έτσι γιατί το χιούμορ σου προσβάλλει. Και αν δεν τη έδινε αυτό που ήθελε, είχε τον τρόπο να σου κάνει πλακίτσα προσβάλλοντάς σε, αλλά εκείνη δεν σηκώνει ποτέ τις ίδιες πλακίτσες. Και κράξιμο! Ούνα! Γιατί όταν έχει κάτι να πει για όλους για να περάσει η ώρα της και να γελάσει με τους φίλους της, έχει σίγουρα κάτι να πει και για σένα. Αυτό στη σχολή με τα άτομα που σε χρησιμοποιούν, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε ζήσει όλοι μας. Και ξέρεις τι, μου θυμίζει λίγο τις αμερικάνικες ταινίες τύπου Mean Girls. Βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι είναι τα ίδια άτομα που ήταν οι ωραίοι του σχολείου ή οι πάρα πολύ διάσημοι. Είχαμε μία φίλη πριν αρκετά χρόνια, την οποία την εμπιστευόμουν πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Κάποια στιγμή άρχισα κι εγώ να φλερτάρω με ένα παιδί, το οποίο γνώριζα και από κοντά, αλλά το φλερτ ξεκίνησε μέσα από social media. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάναμε sexting με φωτογραφίες και γενικά έτσι. Περιποιημένο. Οπότε, επειδή δεν ήταν τότε η φάση mirror selfie και τέτοια, σκέφτηκα να πω στην φίλη μου να με βγάλει μερικές φωτογραφίες που είχε καλύτερο κινητό και. Με βγάζει λοιπόν, γίνεται φασούλα με το παλικάρι, όλα καλά. Κάποια στιγμή με αυτή την φίλη μου μαλώνουμε και σπάμε. Και τι κάνει ρε Βενετία, αν έχεις το Θεό σου, αρχίζει να με απειλεί ότι θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες αυτές και ότι θα με ξεφτυλίσει. Βρήκε με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω ποιον τους κωδικούς μου στο Instagram, μου τα διέγραψε όλα και έστειλε μήνυμα σε αρκετά άτομα και φλερτάροντας χιδέα. Όπου απευθυνόμουν δίωξη, αστυνομία, κουλουπού, μου έλεγαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και ήταν από τις χειρότερες περιόδους της ζωής μου. Τελικά, ευτυχώς, δεν δημοσιοποίησε τις φωτογραφίες. Σοκ! Αυτό είναι φίλη φίδι. Αυτό βασικά είναι προσβολή προς το φίδι. Τα φιδάκια είναι πάρα πολύ γλυκά πλασματάκια. Αυτό είναι σύσκατο, καταραμένο άτομο. Στο δημοτικό είχαμε μία φίλη που ήταν η διάσημη του σχολείου και μία φορά μας είχε βάλει να δώσουμε σε ένα κορίτσι που δεν συμπαθούσε να φάει κάτι χόρτα που υπήρχα στο σχολείο και το κάναμε. Εγώ έχω μετανιώσει, αλλά αυτή η κοπέλα κάνει πολύ συχνά τέτοια πράγματα. Και γιατί το λέω έτσι, γιατί τα παιδάκια στο δημοτικό είναι τα πιο καγιασμένα πλάσματα που υπάρχουν στη γη. Prove me wrong! Είμαι η χειρότερη φίλη στην προκειμένη περίπτωση και δεν το ξέρει και κανένας. Έκανα την μητέρα της κολλητής μου να ανακαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλη. Αυτό είναι τσαγάκι όμως τώρα! Είχα σχέση μαζί της για 6 μήνες και χώρισε τον άντρα της. Ποτέ κανείς δεν έμαθε το ποιος και το γιατί και ότι είχαμε σχέση. Πω! Και εκείνη απλώς έφυγε και βλέπει τα παιδιά της στις γιορτές και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Έφερα τη δυστυχία στη φίλη μου χωρίς καν να το γνωρίζει. Αυτό αν είναι αληθινή ιστορία, είναι ό,τι πιο spicy έχω διαβάσει σε όλα τα plot twist. For fuck's sake! Είδατε τελικά, εμείς τη λαϊκή όλες λεσβίες είμαστε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία ιστορία που θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αληθινή και αν είναι, αυτό το άτομο είναι ότι πιο σάικο υπάρχει αυτή τη στιγμή και περπατάει ελεύθερο. Ωραία, πάμε. Φίλη μου, φορούσε τα ισόρουχά μου κρυφά για να κολλήσω κονδυλώματα. Γιατί όμως το έκανε αυτό? Όχι απλά επειδή με μισούσε, αλλά επειδή ήθελε στην επόμενη γυναικολογική μου εξέταση να το μάθω και όταν όντως το έμαθα και της το είπα, όπως και στο αγόρι μου, μου είπε ότι πηδήθηκε με τον δικό μου και τον κόλλησε και πως απόδειξη είναι αυτό. Δηλαδή, η φίλη ήθελε με έναν πάρα πολύ διαστραμμένο τρόπο να σου πει ότι πήγα με το αγόρι σου. Τι στο π***ος! Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο καλά για εκείνη. Καθώς όχι μόνο δεν κόλλησα, αλλά της είπα ψέματα για τα αποτελέσματα, γιατί το αγόρι μου την είχε δει να δοκιμάσει τα ισόρουχά μου και είχε καταλάβει τι φίδι είναι και ήθελε να με προστατεύσει. Και επειδή όμως θα αναρωτηθείς πώς κατά την είδε να φοράει τα ισόρουχα, όντως π***ντουσαν και προσπαθούσε απλά να τον πείσει να με χωρίσει, αλλά αυτός δεν το ήθελε. Τελικά κόλλησαν ο ένας τον άλλον και ήμουν απόλυτα τυχερή που έμεινα καθαρή.
Μαλάκα, τι διάβασα μόλις τώρα! Δεν θα έπρεπε να είναι ελεύθερη αυτή η κοπέλα. Είναι δημόσιος κίνδυνος, γιατί αν η ζήλια της απλά για έναν γκόμενο την οδήγησε σε κάτι τόσο διαστραμμένο, σκέψου τι μπορεί να έχει κάνει στο μέλλον αυτή η κοπέλα. Ultra psycho, ρε φίλε! Άκου εδώ, ρε Βενετία μου. Έστειλα σε έναν πολύ καλό μου φίλο, ενώ έκλαιγα για κάτι, για να μου κάνει συμπαράσταση. Μου είπε το κλισέ, έλα μωρέ μη κλαις. Πολύ βοηθητικό. Και όταν του είπα ότι δεν μπορώ γιατί είμαι αρκετά στεναχωρημένη, μου είπε: Πού με έπριξες! Δεν έχω όρεξη. Τώρα θα τα πούμε αύριο. Αν θες, κλάψε τώρα. Τι να σου πω. Και κάπου εδώ να σημειωθεί ότι την επόμενη μέρα δεν μου έστειλε καν. Περιττό να σου πω ότι έχουμε απομακρυνθεί από τότε. Αυτά τα πράγματα είναι που δεν καταλαβαίνω. Είσαι φίλος με κάποιον και το ακούς τον φίλο σου να κλαίει και είσαι σε φάση πόπου με έπριξες. Δεν έχεις ψυχή! Οι άνθρωποι, όταν τους. Ας πούμε ότι είμαι στεναχωρημένη, ωραία, και πάω σε ένα φίλο μου και λέω τον πόνο μου. Δεν περιμένω από τον άλλο να μου πει, να μου λύσει το πρόβλημά μου ή οτιδήποτε. Απλά χρειάζεσαι κάποιον να σε ακούσει εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κουράσετε το μυαλό σας, να. Απλά να είστε εκεί για τον φίλο σας όταν θέλει να μιλήσει. That's it! Πονεμένα μου παιδιά, αυτές ήταν οι ιστορίες σας με τους πιο τοξικούς σας φίλους. Τώρα τι να πω, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like αν θέλετε να δείτε κι άλλα plot twist. Γιατί ελπίζω να μην σας άρεσε κάτι από όλα αυτά, κάντε και ένα subscribe. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Και μέχρι τότε, όπως πάντα, να έχετε πολλά φιλιά. Μουα! Γεια σας! Γεια σου!